υπόψη και σε αυτές τις αναρτήσεις και το έχω πει πολλές φορές κτλ. Κτλ. Ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε με όποιους συμμαχήσουμε είναι για τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, θεσμικές αλλαγές στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που είναι και τιμή μου και καμάρι μου. Έχω το ρεκόρ άρση ασυλιών, έτσι. Έχω το ρεκόρ δικών. Μόνο ο Βαξεβάνης με περνάει. Και είναι τιμή μου και γαμάρι μου αυτό, γιατί με μηνύουν όλοι οι διεφθαρμένοι και τα λαμό. Γι' αυτοί με μηνύουν. Λοιπόν, το είχα για λίγο αργότερα να το συζητήσουμε. Να το, χρειαζόμαστε βαθιές θεσμικές τομές στη δικαιοσύνη που θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της συνεννόησης των όποιων συνεννοηθούν για να περπατήσουν μαζί. Αλλά και να ξεκαθαριστεί και στο ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και όταν λέω θεσμικές τομές, να τις πούμε και να ακουστούν. Πρώτον, εθελουσία των δικαστών άνω των 60. Δεύτερον, δεύτερη σχολή δικαστών και μάλιστα στην Πάτρα για να μπορέσει να παράξει 400 και 500 δικαστές το χρόνο από δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με το δικαστικό σώμα. Γιατί δεν μας φτάνουν οι δικαστές που έχουμε. Δεν μας φτάνουν. Είναι 3.300 για τα πάντα. Από Άριο Πάγο, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο, Ειρηνοδίκες, Πτεσματοδίκες, Πρωτοδίκες κτλ. Δεν λειτουργούν ακριβώς με τον τρόπο που ενδεχομένως. Επίσης, δύο άλλες βαθιές θεσμικές δομές, ότι για υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος να ενοποιηθεί η προανάκριση με την κύρια ανάκριση. Δεν μπορεί να κρατάει 7-8 χρόνια η προανάκριση και άλλα 6 η ανάκριση. Έχουν ποθάνει κατηγορούμενοι. Έχουν φύγει από τη χώρα, έχει το ξεχαστεί. Έχουν φαγωθεί τα λεφτά, έχουν κρυφτεί τα λεφτά. Ή και επίσης όταν φτάνει στο δικαστήριο, να μην έχει αναβολές, πάρε ένα χρόνο, πάρε δεύτερο, πάρε τρίτο. Ανώτερη αναβολή, ένας μήνας, οποιοδήποτε βαθμό. Τότε δείχνεις ότι θες να συγκρουστείς. Και τότε παίρνει και αέρα και τα πάνω του. Και πολύ τίμοι οι δικαστές που υπάρχουν, που τους πατάνε στο κεφάλι. Έτσι, ντογιάκι και καψιμάλιδες και διάφοροι άλλοι, πώς το λένε, τύποι, οι οποίοι ελέγχουν την εξέλιξή τους και σου λένε μη μιλάς, ηρέμησε. Τότε θα παίρνουν αέρα αυτοί οι άνθρωποι.